Ο Νόντας ο Λαγκονάκης, ο πεθερός μου, μπορεί να πήγε στην Πάνω Κρήτη, αλλά η παρουσία του δεν έφυγε. Το αίσθημα της παρουσίας του είναι μαζί μας και θα είναι για όλη μας τη ζωή. Αγάπη, οικογένεια, η πίστη στο Θεό. Στην αγαπημένη του Κρήτη άφησε την τελευταία του πνοή ο Νόντας Λαγκονάκης. Έφυγε σε ηλικία 85 ετών, ύστερα από αρκετά προβλήματα υγείας, ο οικογενειάρχης, ο φιλάνθρωπος, ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος με το κοφτερό μυαλό, ο οποίος ξεκίνησε από το μηδέν, κατακτώντας την Αμερική. Όποιος Έλληνας ερχόταν από μακριά ή με το παιδί του, άρρωστο ή οτιδήποτε βοήθεια χρειαζόταν, χτυπούσε τον πατέρα μου την πόρτα. Ο πατέρας μου πάντα έκανε ό,τι μπορούσε για αυτούς. Και όλα αυτά με δύναμη ψυχής, πείσμα και αποφασιστικότητα με τα παιδιά και τα εγγόνια του, να αναφέρονται στη μεγάλη του καρδιά, στο ήθος της προσωπικότητάς του και στο μεγαλείο της ψυχής του, από το οποίο αντλούσαν δύναμη. Νιώθω πολύ περήφανος που ήταν παππούς μου, όχι μόνο επειδή ήταν παππούς μου, αλλά επειδή τον έζησα αρκετά και τον καιρό που ήμουν Αμερική λόγω σπουδών και τον τελευταίο χρόνο που ήταν εδώ. Ήταν πραγματικά ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Του άρεσε πάρα πολύ να βοηθάει τον κόσμο. Νομίζω αυτό που θα θυμάμαι για πάντα είναι πώς μας έδειξε με τον τρόπο του πόσο σημαντική είναι η γενναιοδορία, συνέχεια δηλαδή, και μας έδωσε και μια πολύ καλή βάση στη ζωή. Μας έδειξε πώς να φτιάξουμε μια πολύ δυνατή οικογένεια. Αγαπούσε πάρα πολύ την οικογένεια του, τα εγγόνια του ειδικά. Ήτανε πολύ χαρούμενος που είχε τα εγγόνια και πάρα πολύ χαρούμενος που είδε και πρόλαβε και είδε το δισέγγονό του. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, μας έφερνε το καλοκαίρι στη πλάτη να ζούμε στο οροπέδιο. Ναι, και να ζήσουμε όπως έζησε και αυτός, να μην ξεχάσουμε. Όταν έρχονταν από την Αμερική, όλο έφερνε δώρα για να δώσει. Όποιος που να περάσει από το χωριό να τον δει, να έχει κάτι να του δώσει. Νιώθω στην Ελλάδα. Ο Νόντας Λαγκονάκης ήταν επίσης πεθερός του Διευθυντή Προγράμματος της Κρήτη TV, Γιώργου Καργάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στην ακτινοβολία του τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική, καθώς και στη σημαντική προσφορά του προς τον συνάνθρωπο. Χαρακτηριστικό του πεθερού μου είναι η δύναμή του. Μεγάλη ψυχική δύναμη, μεγάλο πείσμα, δεν παρατούσε τίποτα ό,τι έβαζε στο μυαλό του να κάνει. Είχε η μάνα μου κρεμάσει εκεί ψωμί και δεν το έφτανα. Και έβανα την καρέκλα πάνω στο τραπέζι και πάλι δεν έφτανα. Και είχαμε μια φυσικτήρα που είχαν αφήσει οι Γερμανοί. Και έβανα νερό στο στόμα μου και φυσούσα και μαλάκωνε το ψωμί και έπεφτε κάτω. Το παιδί από την Κρήτη που πέτυχε το αμερικανικό όνειρο, καθώς αναδείχθηκε σε επιφανία επιχειρηματία, απλώνοντας ταυτόχρονα μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους όσους είχαν ανάγκη. Η πιο έντονη ιστορία που θυμάμαι είναι ότι ο πατέρας μου, όταν έπαθε καρδιακό επεισόδιο, και η μάνα μου, ήρθαν να μεταφερθούν στη Βοστόνη, που ήταν περίπου 40 λεπτά μακριά. Και θυμόταν ο πατέρας μου πόσο δύσκολο όταν έχεις καρδιακό επεισόδιο να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, έκανε μια εκδήλωση και μάζεψε πολλά λεφτά για το νοσοκομείο το δικό μας εκεί πέρα. Δεν έκανε μόνο για την Ελλάδα, έκανε και για το τόπο που έμενε. Με αποτέλεσμα, ύστερα από 10 χρόνια, ο αδερφός μου έπαθε καρδιακό επεισόδιο και του έσωσε τη ζωή. Ξεκίνησε πλένοντας πιάτα. Δούλεψε σκληρά και κατάφερε να γίνει ένας μεγάλος επιχειρηματίας. Δεν ξέχασε όμως ποτέ την Κρήτη. Έδρα του ήταν η πόλη Σαλέμ της Μασαχουσέτης, όπου είχε κατορθώσει να επεκτείνει την αλυσίδα εστιατόριων ταχείας εξυπηρέτησης. Άφησε τη σφραγίδα του τόσο στην Κρήτη όσο και στην Αμερική και το δώρο που εισέπραξε ήταν αγάπη, το οποίο ήταν το ζητούμενο για τον ίδιο.